Τεύχος πρώτο, μάθημα 25. Έτοιμοι παιδιά για την κατασκήνωση! Θέλω κι εγώ να πάω, Θεία. Γιατί αφήνεις μόνο τα αγόρια να πάνε στο βουνό. Βαρέθηκα κάθε μέρα στην παραλία. Το βουνό κρύβει κινδύνους βέρα για μικρά κοριτσάκια όπως εσύ. Είσαστε σίγουροι, παιδιά, ότι θέλετε να πάτε. Μήπως έχετε αλλάξει γνώμη. Έχει φίδια, λύκους και αγρίμια στο βουνό. Τα βράδια δεν είναι και τόσο εύκολα στο δάσος. Πάψε τα αστεία, Εύα. Είδα και έπαθα να τους καταφέρω. Θα περάσουμε υπέροχα, είμαι σίγουρος. Θα γυρίσουμε πιο γενναίοι, πιο δυνατοί και πιο έξυπνοι. Το βουνό είναι σπουδαία εμπειρία. Παναγιώτη, θα πηγαίνουμε και για μπάνιο στο ποτάμι. Φυσικά, Μιχάλη. Εγώ θα πάρω και το καλάμι του ψαρέματος μαζί. Με φαντάζεσαι να πιάσω καμιά πέστροφα δύο-τρία κιλά. Αν φαντάζομαι, λέει, εγώ θα τη σουβλίσω με ένα μακρύ ξύλο και θα την ψήσουμε στη φωτιά. Έχω δει στη τηλεόραση πώς το κάνουν. Ναι, και μετά ξυπνήσατε. Ακόμα δεν το πιάσατε το ψάρι και εσείς το φάγατε κιόλας. Εσένα τι σε πειράζει, Αντρέα, επειδή δεν ξέρεις να ψαρεύεις. Δεν ασχολούμαι με τέτοια εγώ, εγώ είμαι άνθρωπος της δράσης. Θα σκαρφαλώνω πάνω στο βράχο που είναι δίπλα στη λιμνούλα και από εκεί θα κάνω βουτιές στο νερό. Κοίταξε Αντρέα, τα ποδήλατα να δίσαν; αν είναι εντάξει. Από τον καράζ έρχομαι. Το δικό σου ήθελε λίγο φούσκωμα στην πισινή του ρόδα, αλλά το φούσκωσα εγώ με την τρόμπα μου. Όλα είναι έτοιμα για αναχώρηση. Εσύ Παναγιώτη, έλεγξε τα τρόφιμα. Ναι, Μιχάλη, έλεγξα όλα τα σακίδια. Έχουμε από δύο σάντουιτς, δύο κονσέρβες, ψωμί, δύο μήλα και μια σοκολάτα ο καθένας. Τα παγούρια μας τα γέμισα με φρέσκο νερό πριν από λίγο. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Εσύ, Μιχάλη, έχεις το χάρτη και την πηξίδα. Όλα εντάξει. Αντίσκηνο, κουβέρτες, χάρτης, πηξίδα, φακός, σπίρτα, μαχεράκι, Ραδιόφωνο, μπαταρίες. Φύγαμε λοιπόν!